Πώς πάει, Λιάνα? Πώς πάει? Τι να πάει? Όπα. Τι να πάει? Άρχισε τα όργανα. Πρέπει να αρχίσεις να λες την οπτική γωνία. Κατά Τσίπρα γυρίσαμε στην κανονικότητα. Άμα κοιταχτείτε μεταξύ σας και μου πείτε ότι είσαστε σε κανονικότητα, θα συμφωνήσω. Εγώ δεν ξέρω κανέναν γύρω μου που να είναι σε καμία κανονικότητα. Τίποτα δεν είναι σε κανονικότητα. Η χώρα είναι διχασμένη, βαθιά. Τα μαύρα φασιστικά σκυλιά έχουν πάρει την άγουσα γιατί έχουν βρει άλοθη να βγαίνουν στον δρόμο με πρώτη ευκαιρία. Τι είναι αυτή τη στιγμή καλό? Η συζήτηση τίνει να εξελιχθεί κάτι ανάμεσα σε Μουσακά και Eurovision ο Σουνούπο. Η συζήτηση σε βάθος δεν γίνεται. Στη Βουλή κάνουμε γυμναστική πλειοψηφίας. Είναι και καινούριο crossfit αυτό. Είναι γυμναστική πλειοψηφίας. Πότε θα διαμορφώνεται, πώς δεν θα διαμορφώνεται, 1002. Και υπάρχει και ένας κόσμος από κάτω ο οποίος έχει την απέτηση, μπας και υπάρξει στοιχειώδης επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Κατά το κουκουέ πρέπει να είναι απόλυτη η επαναφορά στην προτέρα μισθολογική κατάσταση, ο οποίος θα πάρει μια αύξηση γύρω στα 65 ευρώ, τα οποία στην πραγματικότητα είναι κάπου 30 για ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, εξανεμισμένα από την μείωση του αφορολόγητου του, από το ένα, από το άλλο, δηλαδή από την κανονικότητα. Γιατί έχουμε παραμείνει σε μια σιριζέικη κανονικότητα. Και η σιριζέικη κανονικότητα είναι να λες δεν πειράζει που κάποιος λείπει, δεν το περνάμε το νομοσχέδιο έτσι να πάμε λίγο παρακάτω. Κάτι τέτοια γίνονται. Και εμείς θα πάμε σήμερα να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Εδώ δημιουργήθηκε ένα θέμα σήμερα στη Βουλή, για να το πούμε, από χτες το βράδυ, γιατί λόγω του ότι υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές, 16, λόγω του ότι ίσως υπάρξει και η πρώτη αντίδραση από την κοινοβουλευτική ομάδα, μέχρι νωτέρας κοινοβουλευτική, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει από αύριο με την παραίτηση του Παπαχριστόπουλου. Βέβαια. Δεν ίσχυε αυτό που ίσχυε, λέει, για να μην λαλοπορούμε τους βουλευτές, ψηφίζουν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Είναι και η απειλή του Πάνου Καμένου. Μα έτσι πρέπει να είναι τώρα μεταξύ μας. Αλλιώς, αν δεν ήταν έτσι, είναι ακέραιο τα νομοσχέδια. Πλάκα μου κάνετε. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική αστική πρακτική. Οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, άμα λέγανε ναι, υποτίθεται ότι είναι ναι. Θα μου πεις τώρα εδώ πήγαμε σε δημοψήφισμα και είπανε όχι και έγινε ναι. Γιατί να μην ισχύσει και στα άλλα. Στο χωριό μου λένε έμαθε γρία στα ζήκα. Λοιπόν, άμα μάθεις ότι μπορείς να παίρνεις ένα δημοψήφισμα και να το κάνεις κατά το δοκούν ό,τι θέλεις, αύριο το πρωί μπορεί να το κάνεις και στο κοινοβούλιο αυτό. Και μπορεί και να διευρυνθεί η κατάσταση πλήρως. Και να έχεις ένα αίσθημα ότι πρέπει να υποστηρίξεις οτιδήποτε είναι έκτακτο. Εγώ πιο πολύ ανησυχώ με το τι θα συζητήσει ο Τσίπρας στην Τουρκία παρά με αυτά που συμβαίνουν. Διότι αυτό που φοβάμαι είναι ότι πήραμε μία ανάγουσα από την νατοϊκή προτροπή μεταπλής των όσων ευεργετημάτων προσωπικών και πολιτικών, μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και μόνο για το προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα. Πήρε μία υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης. Τι θέλετε να προχωρήσω τώρα? Να πω ότι έχει συμβεί με τη μητέρα Τερέζα και τα μετέπειτα και τις αναλύσεις περί των Νόμπελ Ειρήνης? Τι θέλετε να σας πω? Θέλετε να σας πω το κομμάτι της ΦΑΣ? Δεν το αποκλείω. Γιατί υπάρχει η Frankfurter Allgemeine Zeitung σήμερα, η οποία ζητάει σε τίτλο της να αποκατασταθούν τα εγκλήματα των Ελλήνων κατά των Μακεδόνων. Προσέξτε τώρα. Αρχίζει και χοντρένει το παιχνίδι. Και το τραμπίζει είναι στη φιλοσοφήν, δεν μπορεί να γίνει κεντρικό κομμάτι στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ούτε να μιλάμε για κανονικότητες και νομιμότητες σε διαδικασίες οι οποίες είναι υπέρ τρίτων, επιβληθήσεις από τρίτους, και να το παρουσιάζουμε αυτό ως εθνικών και υποφελές. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Και δεύτερον, οι πατρίδες δεν χωράφια. Για να κάνεις διανομή με κληρονομητήριο μετά το θάνατο. Πλάκα μου κάνουμε. Είναι αναστρέψιμη όμως αυτή η συμφωνία? Τα πάντα είναι αναστρέψιμα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι αναστρέψιμο. Τι θα αυτή η τοπαθής διαδικασία ότι τίποτα δεν ανατρέπεται είναι κουτό. Μόνο να γυρίσετε πίσω να δείτε τι έχει ανατραπεί στην ιστορία μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν μπορώ. Οι μισοί φοράγανε πλερέζες για την ανατροπή της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Συμφωνώ. Γιατί ανατράπηκε από τους Ναζί. Κι άλλοι λέγανε ότι οι Ναζί είναι εδώ πέρα και δεν μπορούν να φύγουν ποτέ. Περνάγανε από τα Σκόπια, είχανε εκεί τους δικούς τους ανθρώπους. Περνάγανε από το Βελιγράδι, είχαν τους δικούς τους ανθρώπους. Περνάγανε από τη Βουλγαρία, είχανε τους φασίστες στη Βουλγαρία.
Τι συζητάμε τώρα. Και κάποια στιγμή ήρθαν οι λαοί και τους στείλανε στο σπίτι τους. Ναι, αλλά πρακτικά τι θα μπορούσε να γίνει. Αν αύριο τα Σκόπια, ακούστε με, το τι θα μπορούσε να γίνει. Μπουν στο ΝΑΤΟ. Θα είμαι πολύ ειλικρινή στην απάντηση. Μπορεί να μπει ένα μπλόκο, ας πούμε. Τα πάντα μπορούσαν να γίνουν. Ευρωπαϊκή Αν θέλετε να μιλήσουμε λοιπόν σε επίπεδο διπλωματικό, ο διαπραγματευόμενος σε διαπραγμάτευση και δι για λογαριασμό ενός ολόκληρου λαού, πρώτα απ' όλα διαπραγματεύεται φανερά αν δεν έχει κάτι να κρύψει. Βεβαίως, αυτό και το ναι, δεύτερο που κάνει είναι διαπραγματεύεται με μπόνους μάλους. Εδώ διαπραγματεύεσαι με τον ασφαλιστή σου, αν κάνεις τρακάρισμα στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και κοιτάς να δεις πώς θα μοιραστεί η ζημιά ή το όφελος. Να έχεις μία συμφωνία από την οποία ωφελούνται οι δυτικοί, πανηγυρίζουν οι δανειστές, ωφελούνται οι κάτοικοι της Φιρόμ. Και λέω κάτοικοι της Φιρόμ, διότι μέχρι στιγμής οι μισοί λένε ότι θα εξακολουθήσουν, τη λένε Μακεδονία, μέχρι να μπει στο ΝΑΤΟ. Οι άλλοι λένε κάτι Βόρειο Μακεδονία και το ψιλολένε μέχρι να μπει στο ΝΑΤΟ. Και εγώ κάθομαι και περιμένω από το ΝΑΤΟ να βρω μια ορολογία να μου την πει. Όταν μπει στο λεξιλόγιο ΝΑΤΟ. Εντάξει, όταν αρχίζει και έχει αριστερό ΝΑΤΟ, γιατί τα ακούσαμε και αυτά στη Βουλή. Ακούσαμε αριστερό ΝΑΤΟ. Ακούσαμε νατοϊκός κομμουνιστής. Αρχίσαμε και ακούμε κάποια πολύ ωραία πράγματα. Ακούσαμε ότι η απελευθέρωση, η αυτοδιάθεση των λαών είναι γιατί όλοι οι λαοί στον κόσμο ένα όνειρο έχουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Παρενέργειες εκτός από αυτό που. Όποιος θέλει να πάρει υποτροφή από το ΝΑΤΟ, να πάει να την πάρει. Μην την πάρει εξόδης μου. Οι παρενέργειες εκτός από αυτό που βγάλαμε την καβάλα έρχεται και από μια οικογένεια εδώ που το παιδί πήγε στη Σουηδία τώρα και του ζητήσανε τίτλους σπουδών οι οποίοι ήταν. Προήλθαν από το υπεύθυνο γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και του ζήτησαν οι Σουηδοί να βγάλει βίζα γιατί δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης. Δεν έχετε μπει, λέει, ακόμα εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπείτε σε λίγο καιρό. Δηλαδή η σύγχυση που δημιουργείται, Δημητρή, είναι. Με συγχωρείτε. Ξέρεις, όταν ξεκίνησε. Εδώ είναι η σύγχυση που δημιουργείται σε διάφορες χώρες. Λέγαμε για τη μακρινή Νέα Υόρκη, τώρα μιλάμε για την. Ποια μακρινή Νέα Υόρκη. Τι όταν κάνανε δημοσκόπηση στους Αμερικανούς, όταν αρχίσαν οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία το 1999, όταν αρχίσαν οι βομβαρδισμοί, θα το θυμάστε όλοι, έγινε δημοσκόπηση στην Αμερική, τι σημαίνει Κόσοβο. Και, δεν και επειδή υπήρχε και η ΟΗΛ, απαντούσαν η πλειοψηφία των Αμερικανών, απάντησε καινούργια λυσίδα βενζινάδικων. Ναι. Και σας παρακαλώ ένα πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ποσοστό, 95, δεν ήξεραν πού βρίσκεται το Κόσοβο. Αυτή τη στιγμή η Δύση ασχολείται με τη συνοριακή γραμμή εν ώψη Brexit και αν θα ισχύσει ή δεν θα ισχύσει μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και exit Μεγάλης Βρετανίας. Πέστε το ελληνικά, κύριε Κανέλη. Backstop το λένε. Ναι, backstop. Ναι, έχετε δίκιο. Πέστε το ναι, έχετε δίκιο. Backstop, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό είναι που απασχολεί τους κυρίους και τις κυρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος θα έμπαινε ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμένει διχοτομημένη και θα λυνόταν το πρόβλημά της. Σας θυμίζω ότι υπήρξαν αριστερά κόμματα τα οποία αναγκάστηκαν από την πίεση από τα κάτω να τα πάρουν πίσω. Και να είμαστε και ειλικρινείς, δεν υπήρξε πίεση από τα κάτω στην Ελλάδα. Έχουμε ένα τηλεφώνημα. Είπαν ότι έχουν τοποθετήσει βόμβα η οποία θα εκραγεί βόμβες, όχι βόμβα, βόμβες. Θα εκραγούν στις 10.30. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο άγνωστος που επικοινώνησε είπε ότι θα σταλεί εντός των επόμενων ερών και προκήρυξη για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή προσδιορίζει και την αιτία. Το χώρο από τον οποίο προέρχεται. Ναι, 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 ναι. Και το περιεχόμενο της προκήρυξης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν σε βρωμάει προβοκάτσια τώρα όλο. Το πήρες από το επιτρέψτε μου, δηλαδή δεν βρωμάει προβοκάτσια από 100 χιλιόμετρα. Όταν βρεις έφορο έδαφος για προβοκάτσιες, τις φυτεύεις με οποιασδήποτε μορφές. Δηλαδή δεν σας βρωμάει αυτό το πράγμα. Γιατί πού θα βασιστεί αυτό. Αυτό θα βασιστεί στη δήλωση του Πρωθυπουργού, χτες την έκανε. Η πλειονότητα του ελληνικού λαού συμφωνεί μαζί μου. Από πού στον κόρακα το βρήκε αυτό, και 70.000 ήταν και είναι όλοι οι λαϊκοί. Μα δημοψήφισμα έγινε στα Σκόπια. Και πήγε το 36% και είπε ναι το 90% του 36%. 39-27, άντε και κάτι ψηλά 28%. Το 28%. Εδώ διαμαρτυρόμαστε για τον Τραμπ που βγήκε επειδή δεν πάει το 50%. Μα μπορεί να περιμένει κάτι κάποιος από τους υπεριαλιστές. Εδώ έρχεται το Βρετανικό Μουσείο και σας λέει ότι δεν μπορώ ούτε να σας δανείσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα γιατί δεν σας ανήκουν. Ούτε να στα δανείσει αν δεν τις αναγνωρίζεις τον πρώτο ρόλο.
Τον πρώτο ρόλο που είχε και στον εμφύλιο όταν μοίραζε όπλα και στον εμφύλιο όταν παρενέβαινε η Αγγλία του Brexit. Αυτό που ξεχνάτε όλοι σας όταν μου μιλάτε για Δύση είναι ότι αποδέχτηκε και η κυβέρνηση τωρινή που λέει ότι γυρίσαμε στην κανονικότητα το γεγονός ότι υπάρχει το σύνολο του πλούτου υποθηκευμένο μέχρι το 1960, το 2060 και είναι δικάσιμη πάσα διαφορά. Με δίκαιο Λουξεμβούργου, με δίκαιο Αγγλικό, σε δικαστήριο Λουξεμβούργου. Κυρία Κανέλη, δεν μπορούμε να απομονωθούμε, δεν μπορούμε να γίνουμε Κούβα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι. Είμαστε στη Δύση. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αρχίσετε να συζητάτε αν θα γίνετε Κούβα, όχι, γιατί ξέρετε πρέπει να μπορείτε να γίνετε Κούβα. Ναι. Σας λείπουν πολλά. Από το Φιντέλ Κάστρο μέχρι το λαό της Κούβα. Εντάξει, τώρα δεν το ζηλεύουμε. Σας λείπει η ιστορική επανάσταση, σας λείπει η απόβαση. Δεν το ζηλεύουμε. Σας λείπει και η απόσταση από τις ΗΠΑ. Η Κούβα αλλάζει όμως. Βρίσκεται σε στροφή, σε ιστορική στροφή. Δεν να δούμε αν αλλάζει σχέση με τη βούλησή της ή όχι. Πώς, δυστυχώς. Πριν ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό, μια τελευταία. Αυτό που έχει προκαλέσει την αντίδραση είναι ότι συμμετείχαν ακροδεξοί. Ήταν όσοι συμμετείχαν. Δηλαδή η διαδήλωση. Ψέματα είπε. Η διαδήλωση. Δεν συμμετείχαν και ακροδεξοί. Η διαδήλωση και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η διαδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος τι ήταν, ακροδεξοί λαϊκιστές. Όχι, ήταν okay, Κομμουνιστικού Κόμματος. Είπε συμμετείχαν. Δεξί, στις διαδηλώσεις. Συμμετείχε και το ΚΚΕ. Ακούσατε τι είπε. Συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Συμμετείχε και το ΚΚΕ. Να θεωρήσω σοβαρή την προβοκατόρικη ερώτηση, κυρία Βέντα. Αν θέλουμε από κάποιον δηλαδή, από κάπου να πιαστούμε, αυτό σας έχουν γράψει στον non-paper σήμερα. Να το ξεκινάτε με το ερώτημα. Με το ερώτημα αν συμμετείχε στις ακροδεξιές διαδηλώσεις. Αυτό θα παίξει τώρα το non-paper ξανά. Και ακροδεξί. Συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Και η διαδήλωση του ΚΚΕ έχει σχέση έχει με αυτές τις διαδηλώσεις. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς. Είπε διαδηλώσεις γενικά. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς. Εμάς δεν ήταν διαδήλωση. Από το καλημέρα πιάνεστε. Τι ήταν η διαδήλωση. Βρε καλημέρα να σας πω θα πιαστείτε. Τι είναι η διαδήλωση. Τώρα, το ερώτημα ποιο είναι για να απαντήσω και εγώ γιατί θα μιλήσουμε τρία λεπτά τέσσερα από ό,τι καταλαβαίνω. Πραγματικότητα την έχει σκεφτεί κανένας ότι ό,τι και να πει οποιαδήποτε κυβέρνηση από την ώρα που δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Ό,τι. Χιλιάρικο να δώσει. Θα έρχεται ο εργοδότης και θα λέει θα πάρει 400 σίγουρα. Και το υπόλοιπο είναι μπόνους κατά την κρίση του εργοδότη. Που θα το παίρνει, θα το φέρνει, θα το βγάζει, θα το γυρνάει. Βέβαια είπαν ότι αν δεν εφαρμοστεί. Η αγορά αυτή τη στιγμή έχει 60% των εργαζομένων, 60% των εργαζομένων με μορφές ελαστικές, τετράωρα με 2,95 και 2,80. Θέλω να πω στον κύριο Βέτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα το κάνουμε, κύριε Βέτα. Η Ιταλία έχει μνημόνιο, όχι. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόβλημα. Η Γαλλία έχει μνημόνιο, όχι. Φόρεσε κίτρινα γυλαίκα και βγήκε στο πεζοδρόμιο. Τι μου λέτε ότι είναι μόνο σε θέμα μνημονίων. Και όχι γενικής πολιτικής κεντρικής, στην οποία υποκλεινόμαστε. Δεν υποκλίνεστε. Αυτή δεν είναι η Δύση, όπως τη θέλετε. Σοβαρολογούμε. Όχι, σε αυτή τη Δύση. Αναφέρομαι τώρα. Απαντάω εδώ. Σε αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία. Έχετε να κάνετε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση και με μια κυβέρνηση, η οποία λέει το 135 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος δεν ήταν βιώσιμο. Σόιμπλε, Σία, Μέρκελ, go home. Τώρα το 185-285 είναι βιώσιμο και βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και δανειζόμαστε με το ίδιο. Η προσωρινότητα στην εργασία έχει γίνει η μόνη κανονικότητα που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μονιμοποίηση της μη μόνιμης, αποκλειστικής και σοβαρής εργασίας. Ο ΣΑ έδωσε κάποια στοιχεία για την ανεργία των νέων. Χαμα βγουν και τα εργαλεία. Προσέξτε τώρα. Πρώτη είναι η Νότια Αφρική. Κοιτάξτε τώρα. Η Ελλάδα είναι δεύτερη θέση. Κοιτάξτε τις υπόλοιπες χώρες. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία. Χώρες του Νότου. Δηλαδή, οι χώρες του Νότου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτες στην ανεργία των νέων. Και μετά μιλάμε γιατί η ακροδεξιά, γιατί η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρώπη. Όταν τα νέα παιδιά. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνει και στη Γερμανία που έχει μηδενική. Αυτοί που φέρνουν τους λαούς σε αυτή την κατάσταση, φέρνουν μετά τον μπαμπούλα ακροδεξιά για να μουγκαθεί το πόπολο. Κάνετε λάθος. Δύο λόγια για τα ίμια. Τα ίμια δεν μπορούν να χωρέσουν σε 2-3 λεπτά και σε 3 δεύτερα λεπτά. Είναι να μην τα αφήσουμε όλοι οι υπόλοιποι μηδέ των παρισταμένων εξαιρουμένων στα χέρια μόνο των χρυσαυγητών. Και από μνήμη και από εκτίμηση. Και από πολιτική και από ιστορία. Διότι όσο τα αφήνουμε στα χέρια των χρυσαυγητών,
τόσο θα σκυλεύουν πτώματα νεκρών. Το ζήτημα είναι να μην προνομοθετούμε αρνητικά, κύριε Κανέλη. Όταν έχετε φορολογήσει αναδρομικά, το να προνομοθετήσετε μελλοντικά, καταλήγει σε ένα ωραίο στρογγυλό μηδέν. Επειδή είναι μέρα σήμερα των ημείων, ήθελα να σας ρωτήσω στα ίσα. Οι χείρες, νεαρές γυναίκες οι περισσότερες, από νεαρούς αξιωματικούς και στρατιώτες που χάνουν τη ζωή τους, μέχρι πότε θα παίρνουν σύνταξη και τι σύνταξη? Κυρία Κανέλη, ακούστε, ακούστε. Είναι ωραίος ο λαϊκισμός. Είναι πάρα πολύ το συνέστημα που εκφράζεται. Όχι, έτσι όπως το εκφράζεται. Μαζί μου μιλάτε. Μαζί μου μιλάτε. Με αυτό το ύφος. Απαντώ λοιπόν. Απαντώ λοιπόν. Ο σκληρός φέτας. Απαντώ λοιπόν. Ακούστε, μα όπως φαίνεται, μάλλον έτσι. Εκεί θα με καταντήσετε. Εκεί θα με καταντήσετε, κυρία Κανέλη. Αλλά σας είπα, σε μένα μιλάτε. Σε μένα μιλάτε εσείς. Απαντώ λοιπόν. Απαντώ λοιπόν ότι η πολιτεία, η οποία ξεπερνάει τις κυβερνήσεις, μάλλον με πρωί-πρωί, ξεπερνάει τις κυβερνήσεις, οφείλει να μεριμνά. Ας το συζητήσουμε σε λίγο καιρό για να δούμε αν θα έχουμε μεριμνήσει ή όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε.